Αυτή μπορεί να είναι η Βουλή και θα είναι αυτή η τετραετία της εξόδου από την κρίση και της ανάκαμψης της οικονομίας. Μπορεί να είναι μια τετραετία που θα χαρακτηριστεί ταυτόχρονα από βαθιές αλλαγές και ρήξεις που έχει ανάγκη και το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι μεν φιλόδοξο, αλλά είναι και συγκεκριμένο. Πρώτος μας στόχος είναι εντός του επόμενου μήνα, εντός του Νοέμβρη, να έχει λήξει η διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και να ανοίξει επιτέλους η κρίσιμη συζήτηση για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Έτσι θα πληρωθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουμε μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι εφικτό αυτό. Σας εξήγησα γιατί και ο Υπουργός Οικονομίας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σταδιακά την μακροπρόθεσμη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και με τις κατάλληλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Και εντός του 2017, στις αρχές του 2017, να ανακτήσουμε την πρόσβασή μας στις διεθνείς αγορές δανεισμού.